παίξουμε ένα all time classic τραγούδι της Άννας Βύση να ανάψουν τα αίματα, το θυμάστε? Βεβαίως. Ε? Όχι, μην απαντάτε, είναι παγίδες οι ερωτήσεις της. Το ξέρω, ναι, όχι. Για το παιχνίδι. Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με παιχνίδι. Σιγά μου συμβόλαιο να παίξουμε με Άννα Βύση. Αν του βάλει παλιά, δεν υπάρχει, ειδικά ο Δημήτρης. Παλιά, να βάλει Βύση τόσα χρόνια. Δεν το γνώριζε τον έτσι. Μήπως να παίξουμε με Λαγιόπουλο και Βύση, Αλέξανδρε. Μου ήρθε ιδέα τώρα, τέλεια. Βάλτε τα παλιά τη Sony τη EMI, αντίο. Ούτε ένα. Ποια Sony είναι, παιδιά, ποια παλιά, δηλαδή πριν το 80. Εννοείται πριν το 80, τα 70 τη Άννα. Συγγνώμη, αυτό τι ήταν τώρα που ξαναμίλησα, 80 δεν ήταν. Δεκατή 80, δεν ήταν έτσι. Ναι, τέλεια 80 είναι αυτό. Άρα, είδες, δεν το ξέρες, 80. Δεν το ξέρω. Κομματάρα τον ναι τη Άννα. Πάρα πολύ ωραίο. Καλή σας μέρα. Κυριακή σήμερα 11 Μαρτίου. Καλώς ήρθατε στο Μέση στην Καλή Χαρά, το οποίο είναι εδώ ενωμένο δυνατό και έτοιμο να αναλάβει την διασκέδασή σας και την ψυχαγωγία σας για τις επόμενες 4 ώρες. Μέχρι τις 2 είμαστε όλοι δικοί σας, στη διάθεσή σας. Πάλι έχουμε μία απουσία. Είπαμε να τα αφήσουμε το κορίτσι να γίνει τελείως καλά. Εννοείται. Για το Λενάκι μας μιλάω, το οποίο εντάξει δεν έχει πια 40 πυρετό, έχει 38 και 9. Εντάξει, είναι μια βελτίωση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το καημένο ήθελε να έρθει σήμερα. Ήθελε, ήθελε. Λέει, θα το παλέψω. Εγώ αφήστε με να έρθω. Και τη είπαμε, όχι, μωρέ, κάτσε. Βίωσε τον ρατσισμό όπως και εγώ εχθές. Βίωσε τον ρατσισμό η Έλενα σήμερα. Ναι, τώρα να είχαμε διπλή πόλο. Διπλά μικροβία. Τη είπαμε, όχι, μωρέ, Ελενάκη, κάτσε να γίνει τελείως καλά. Μην έχουμε απώλειες. Την άλλη, βέβαια, η ύωση που είσαι στο Λαγιόπουλο κάθε 3 μέρες. Στην Έλενα, άμα είσαι ύωση, θε να κάνει μια εβδομάδα. Λογικό είναι αυτό. Είδε την Έλενα και είπε, δεν φεύγω. Ή ίωση. Βρε, αυτά τώρα δεν είναι. Αυτά είναι. Είναι ίωση ή ιός. Είναι όμως το μικρόβιο. Ο μικρόβιος. Είναι ένα ειδικό δημοσίευμα. Ο μικρόβιος. Ο μικρόβιος είδε την Έλληνα και είπε να κάτσει λίγο παραπάνω. Όχι, εντάξει, περαστικά σου, Λενάκη μου, όμως πιστεύω ότι τώρα θα γίνει τελείως καλά. Και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι μαζί μας ακμεότατο το ξανθό μας κορίτσι, ο πειρασμός του Σαββατοκύριακου. Και θα έχουμε αρρωστήσει εμείς οι δύο θέμη, όπως καταλαβαίνετε.